Σε κλοιό κακοκαιρίας βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τρίτης ολόκληρη η χώρα και η Πάτρα φυσικά. Η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές θυμίζει πολικές συνθήκες, ενώ το χιόνι έχει στρωθεί σε πάρα πολλά σημεία, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και στα ημιορεινά. Πέρα από το ξεχωριστό πρωτοχρονιάτικο χρώμα, τα προβλήματα από την επέλαση του χιονιά είναι αρκετά, καθώς αρκετές περιοχές έχουν αποκλειστεί, ενώ η κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο αλλά και στις επαρχιακές οδούς διεξάγεται με δυσκολία και απαιτείται η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων. Στην Πάτρα, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσε ακόμη και στους 2 βαθμούς Κελσίου. Σε επιφυλακή βρίσκεται το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατραίων αλλά και της Περιφέρειας Δικής Ελλάδος για να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα που προκύψουν από την κακοκαιρία. Ήδη από χθες είμαστε ενημερωμένοι ότι θα υπάρχουν αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Είμαστε σε ετοιμότητα. Ό,τι χρειαστεί θα ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες αυτές που υπάρχουν. Μάλιστα, το πρωί της Τετάρτης χρειάστηκε η επέμβαση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατραίων αλλά και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για να μπορέσει να απεγκλωβιστεί λεωφορείο του αστικού ΚΤΕΛ που δεν μπορούσε να συνεχίσει το δρομολόγιο στα Αργυρά λόγω της χιονόπτωσης. Από επικοινωνία που είχαμε με προέδρους των ορεινών περιοχών, το μοναδικό πρόβλημα που υπάρχει είναι ένα λεωφορείο το οποίο δεν μπορεί να προχωρήσει στα Αργυρά λόγω χιονόπτωσης. Έχουμε στείλει ήδη μηχάνημα και αλάτι στην περιοχή για να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα.